χρόνια τώρα προσφέρει υπηρεσίες. Προσφέρει υπηρεσίες από τη δημιουργία του νοσοκομείου. Του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. Αναπτύσσεται όμως και εξελίσσεται, γιατρέ. Και έχει γίνει ένα τμήμα πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες ασθένειες. Είμαστε η δεύτερη σε δυναμικότητα νεφρολογική κλινική στην Κύπρο. Εξυπηρετούμε την περιφέρεια Λεμεσού, Πάφου και Τρόοδος. Και μάλιστα, μάλιστα. Και γιατρέ, ποιες είναι οι κυριότερες υπηρεσίες οι οποίες προσφέρετε στο τμήμα σας? Η κλινική μας αποτελείται από διάφορες μονάδες. Είναι ο νεφρολογικός θάλαμος, η μονάδα αιμοκάθαρσης, η μονάδα περιτοναϊκής κάθαρσης και τα εξωτερικά ιατρεία. Mm-hmm. Στο νεφρολογικό θάλαμο που διαθέτει 10 κλίνες νοσηλείας, 4 κλίνες αιμοκάθαρσης για εσωτερικούς ασθενείς και 2 κλίνες αιμοκάθαρσης για ασθενείς με μεταδιδόμενα νοσήματα, εξυπηρετούνται ασθενείς με οξία νεφρική βλάβη, αλλά και χρόνιοι αιμοκαθιερώμενοι ασθενείς με οξία προβλήματα. Επίσης, διαθέτουμε μηχάνημα πλασμαθαίρεσης, στο οποίο υποβάλλονται επίγοντα νεφρολογικά και αιματολογικά περιστατικά. Στη μονάδα αιμοκάθαρσης, που διαθέτει 34 σταθμούς αιμοκάθαρσης, αιμοκαθύρονται γύρω στους 250 ασθενείς, οι οποίοι χωρίζονται σε 3 βάρκες ημερησίως και γίνονται αιμοκαθάρσεις 7 μέρες την εβδομάδα. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, γιατρέ. Τώρα, μονάδα... Ναι. Ολοκληρώστε, ναι, ναι. Η μονάδα περιτοναϊκής κάθαρσης με εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό εξυπηρετεί περίπου 20 ασθενείς. Να τονίσω ότι η περιτοναϊκή κάθαρση είναι μια κατοίκον μέθοδος κάθαρσης αίματος. Επίσης, σε αυτήν τη μονάδα διατίθεται ενημέρωση για τις διάφορους μεθόδους αποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας με οπτικοακουστικά μέσα, η οποία απευθύνεται σε ασθενείς πρώτου-τελικού σταδίου. Γιατρέ, ποια είναι τα πιο συχνά περιστατικά που αντιμετωπίζετε, μιας και είστε από ότι βλέπετε Λεμεσό, Πάφο και Τρόοδος, τη Μισή Κύπρο που λέει ο λόγος. Ποια είναι τα πιο συχνά περιστατικά που βλέπετε? Υπάρχουν στην αιμοκάθαρση η πιο συχνή νόσος για την οποία χρειάζονται ασθενείς αιμοκάθαρση, γύρω στο κοντά στο 50%, ναι, είναι ασθενείς με ζαχαρόδη διαβήτη τύπου 2 και ασθενείς με αρτηριακή υπέρσταση. Μάλιστα. Μάλιστα. Επίσης, έχουμε πολλούς ασθενείς οι οποίοι παίρνουν θεραπεία για σπειραματονεφρίτιδες. Έχουμε ξεχωριστό ιατρείο για αυτά. Παρακολουθούμε σπάνια νεφρολογικά κληρονομικά νοσήματα μεταμοσχευμένους ασθενείς. Και να τονίσω ότι το τμήμα μας εκπαιδεύει ειδικευόμενους νεφρολογίας, φοιτητές της ιατρικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και εκπαιδεύει νοσηλευτές του ΤΕΠΑΚ. Μάλιστα. Επίσης, μας είπατε, κλινική γιατρέ, μας αποτελεί κέντρο από το οποίο δημοσιεύονται διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, κυρίως σε σπειραματικά νοσήματα. Λοιπόν, μας είπατε ότι το 50% των ασθενών που έρχονται εκεί στο τμήμα αφορούν ασθενείς οι οποίοι κάνουν αιμοκάθαρση για το διαβήτη τύπου 2, γιατρέ, σωστά το λέω? Μάλιστα. Ναι. Και είναι αυτό που λέμε και φωνάζουμε, πώς η πρόληψη μπορεί να σώσει στο τέλος της ημέρας, γιατρέ. Φαίνεται και μέσα από τα στοιχεία που μας δώσατε ότι οι Κύπροι αντιμετωπίζουν συχνά την ασθένεια του διαβήτη. Ο διαβήτης, η διαβητική νεφροπάθεια είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα παγκοσμίως, ναι, η οποία συνέχεια αυξάνεται και πρέπει και η πρωτοβάθμια ιατρική να προλάβει τα πράγματα, αλλά και οι Κύπροι και όλοι οι πολίτες γενικά πρέπει να αλλάξουν τρόπο διατροφής και διαβίωσης. Σωστά, σωστά. Να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί, γιατί η πρόληψη σώζει ζωές. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και μας παρουσιάσατε και το έργο εκεί της Νεφρολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με αθλητική επικαιρότητα και τον Ανδρέα Αναστασίου.